Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βλέπετε Flash τηλεόραση. Είμαι ο Κώστας Μαυρίδης και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σήμερα είναι 5η, 4 Μαΐου του 2023. Θα ξεκινήσουμε όπως κάθε μέρα αυτήν περίοδο της προεκλογικής περίοδου μέχρι και τις παραμονές των εκλογών με την κίνηση των πολιτικών αρχηγών. Πού βρέθηκαν, τι είπαν, τι δεσμεύσεις και τι υποσχέσεις έδωσαν. Πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας την κίνηση των πολιτικών αρχηγών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σας είπα, δίνει 70 δις. Για όλα αυτά τα οποία θα δώσει, πρέπει να μας πει που θα τα βρει. Επειδή δεν πρόκειται να τα βρει και δεν θα σας πει, θα σας πω εγώ ότι αυτό το οποίο, για να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μισά από αυτά τα οποία λέει, αν πήγαινε να τα κάνει, η χώρα θα χρεοκοπούσε σε ένα μήνα. Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους να συνυπογράψουμε σήμερα αυτό το συμβόλαιο και να δώσουμε τη μάχη. Να δώσουμε τη μάχη σπίτι το σπίτι, ψήφο την ψήφο. Ώστε η μεγάλη αλλαγή να γίνει πράξη με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Να πάρουμε ισχυρή εντολή, όχι απλά πρωτιάς. Ισχυρή εντολή για να φέρουμε την αλλαγή στη ζωή και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό είναι το όραμά μας. Ξέρουμε, μπορούμε, θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και με την νίκη. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Είμαστε στο 2023 και πρέπει να το τοποθετηθούμε για την σύγχρονη Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει και αν θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη, θα γίνουν με άλλα κόμματα και όχι με το ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα παρακάτω. Εγώ γιατί θέλω να ψηφίσω ο ελληνικός λαός. Άρα δεν συμπράτεται. Μα τα έχουμε πει. Θέλετε, ξέρετε, έχουμε κάνει μια συνέντευξη 30 λεπτών την προηγούμενη φορά. Τα 20 λεπτά συζητήσαμε τα ίδια πράγματα. Νομίζω ότι έχω απαντήσει. Επιμένετε λοιπόν δεν, σε αυτό. Επιμένω γιατί. Δεν επιμένω γιατί είναι ένας προσωπικός εγωισμός. Επιμένω διότι δεν πιστεύω ότι το μέλλον της πατρίδας μου είναι να είμαστε σε ομοιρία μεταξύ του ελιτισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη και του λαϊκισμού του κύριου Τσίπρα. Τα κόκκινα δάνεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι πληστηριασμοί και τα προβλήματα που επιφέρει στον οικογενειακό αλλά και τον επιχειρηματικό προϋπολογισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης στο ελληνικό νοικοκυριό λόγω της ακρίβειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της κομματικής εκδήλωσης που πραγματοποίησε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοζάνη. Η εκδήλωση έγινε στο Κέντρο Ποντιακού Ελληνισμού και σε αυτήν μίλησαν πέρα από τους υποψήφιους βουλευτές και τα κομματικά στελέχη οι εξειδικευμένοι στα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, ο Νίκος ο Σκορίνης αλλά και ο Διονύσης ο Τεμπονέρας. Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση πραγματοποίησε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου με την παρουσία και των 6 υποψήφιων βουλευτών. Φτάνει πια με τα υποθηκευμένα όνειρα. Φτάνει πια η υπομονή με την υπόσχεση ότι κάποια στιγμή κάτι θα αλλάξει στο μέλλον, ενώ τα φαντς μας ρημάζουν το παρόν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το αφήγημα ότι όλοι είμαστε ίδιοι είναι αυτό που προσπαθούν να προτάξουν διάφοροι πολιτικοί χώροι, γιατί ενώ γνωρίζουν ότι αυτό είναι ξεκάθαρα λάθος, τους βολεύει αυτός ο συντηρητισμός. Τους βολεύει γιατί ενώ τη στιγμή που οι νέοι δεν τολμούν να ανεβρεθούν τη ζωή τους έξω από το παιδικό τους δωμάτιο, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει στοχευμένη διέξοδο από τη στεγαστική κρίση και όχι δάνεια που ελάχιστοι θα πάρουν για να πουλήσουν προϊόντα οι τράπεζες. Τη στιγμή που ο μισθός δεν φτάνει για τα μισά του μήνα, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει αύξηση του κατώτατου του μισθού στα 880 ευρώ και ετήσια την αριθμική αναπροσαρμογή για να μην μειώνει την αγοραστική δύναμη των νέων. Τη στιγμή που η κυβέρνηση βάζει την αστυνομία στα πανεπιστήμια, που διαγράφει φοιτητές και στερεί την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει προσλήψη καθηγητών, κατάργηση του εκτρώματος του ΣΕΒΕ που στέλνει τους νέους ιδιωτικά κολέγια και καμία διαγραφή σε φοιτητές που αναγκάζονται και δουλεύουν για να μπορέσουν να καταφέρουν να σπουδάσουν. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Νίκος Σκορίνη και Διονύση Τεμπονέρα για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για μια σειρά θεμάτων που ασχολούν την κοινωνία. Σήμερα κάνουμε την εκδήλωση για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Έχουμε την τιμή να βρίσκονται μαζί μας ο σύντροφος ο Νίκος Σκορίνης και ο Διονύσης Τεμπονέρας, μέλη της πολιτικής γραμματείας. Θα γίνει μια πολιτική εκδήλωση που θα αναλυθεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με κύριους άξονες, τα κόκκινα δάνεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την οικονομία.
Γνωρίζουμε πολύ καλά στην περιοχή μας ότι 4 χρόνια έχουμε βιώσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ό,τι έχει αντέξει από την πολιετή οικονομική κρίση, ήρθαν οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις είναι καταχρεωμένες, οπότε πρέπει να δοθεί άμεσα μία λύση και σήμερα θα αναλύσουμε τον τρόπο που θα δοθεί αυτή η λύση. Θα παρουσιάσουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, και τους υποψηφίους μας. Οι υποψήφοι μας είναι από όλα και έχουν και γεωγραφική κατανομή στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Αποτυπώνουν μία ανανέωση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ που δείχνει και την ανανέωση και την δυναμική του κόμματος για την επόμενη μέρα και αντικατοπτρίζουν πλήρως την κοινωνία. 21 του Μάη νικητής πρέπει να είναι ο ελληνικός λαός και θα είναι νικητής με μια καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν είναι ένας αυτοσκοπός η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ένας στόχος για να μην συμβούν ό,τι συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια και μας πλήγωσαν πάρα πολύ και σαν οικονομία και σαν κοινωνία και σαν χώρα, όπου η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμφανίστηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων, με μια Ελλάδα όπου ο ένας στους τρεις Έλληνες είναι στα όρια της φτώχειας ή κάτω από τα όρια της φτώχειας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι με τεχνική αναπνοή πάνω από τις μισές, κινδυνεύουν να κλείσουν, άρα ξανά να δημιουργηθεί το κύμα της ανεργίας. Παγιδευμένοι στο ιδιωτικό χρέος οι Έλληνες, 4.200.000 πολίτες δεν μπορούν να αναπνεύσουν λόγω του ιδιωτικού χρέους, το δημόσιο χρέος έγινε και ιδιωτικό. Άρα αυτό που θέλουμε να πάρουμε από τη σημερινή συζήτηση είναι να δώσουμε σε αυτούς που θα παρευρεθούν και σε αυτές εδώ απόψε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι επερχόμενες εκλογές δεν θα είναι για μας ούτε μια παρέλαση προσώπων, ούτε θα είναι μια διαδικασία μη πολιτική. Δεν θα αφήσουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε μεταπολιτική, αυτό το οποίο ονομάζουμε αντιπολιτική, να κυριαρχήσει στο δημόσιο διάλογο. Γιατί είμαστε βαθιά πεπισμένοι ότι έχουμε ένα κυβερνητικό σχέδιο ρεαλιστικό, υπό την έννοια ότι αντλεί ιδέες, προτάσεις και εφαρμογές από αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζουν και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εφαρμόσιμο, παίρνει παραδείγματα τα οποία εφαρμόζονται όχι σε περιφερειακές χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, αλλά στον πυρήνα της, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία. Είναι ένα πρόγραμμα κόντρα σε αυτό το οποίο μας λένε άκρως κοστολογημένο μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Με ρωτούσαν πριν από ένα ραδιόφωνο ερχόμενος εδώ, τι λέτε εσείς για τις συντάξεις, και η απάντησή μου ήταν: πείτε μου τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τις συντάξεις. Και αδυνατούσε και ο δημοσιογράφος, αλλά και οι υπόλοιποι παρεμβαίνοντας να πούν ποια είναι η πρόταση, όχι μόνο για το ασφαλιστικό, αλλά και για μια σειρά από ζητήματα που έχει η Νέα Δημοκρατία για την αμέσως επόμενη τετραετία. Γιατί στην ουσία δεν έχει πρόγραμμα. Δεν μπήκε στη διαδικασία αυτή, στην οποία έχουμε μπει εμείς εδώ και περίπου 2 χρόνια, να δουλέψουμε με συνθήκες και τεχνοκρατικές και επιστημονικές, αντλώντας ιδέες από τα στελέχη μας και από το επιστημονικό μας δυναμικό, προκειμένου να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη εναλλακτική στον ελληνικό λαό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ενημέρωση για την επερχόμενη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Κοζάνη και την κεντρική ομιλία θα θεματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου στο κεντρικό πεζόδρομο. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, θα πάμε στην τοπική προεκλογική κίνηση. Αυτή τη φορά θα παρακολουθήσουμε την προεκλογική κίνηση των υποψήφιων βουλευτών.
Η 48η Διεθνή Έκθεση Γούνας της Καστοριάς ανήκει πια στην ιστορία, όμως αφήνει πίσω της θετικό πρόσημο και ελπίδα για την ανάκαμψη του κλάδου της Γούνας, ένα ελληνικό προϊόν εξαγώγημο σε διεθνείς αγορές με πολύ καλή ποιότητα και υψηλά στάνταρ. Οι διοργανωτές της 48ης Έκθεσης Γούνας Καστοριάς ελπίζουν σε καλύτερες μέρες. Για την διοργάνωση, τα αποτελέσματα, τα οικονομικά αποτελέσματα και το μέλλον της Γούνας μίλησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς, ο Απόστολος Τσόκας, στη συνάδελφο Κατερίνα Μαρκοπούλου. Πάμε να δούμε τη συνέντευξη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσούκα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας να κάνουμε σήμερα τον απολογισμό της 48ης Διεθνούς Έκθεσης Γούνας που ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες με πολλά και καλά αποτελέσματα. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα στην εκπομπή σας. Πράγματι, η 48η έκθεση έκλεισε τις πύλες της. Πραγματικά, τα αποτελέσματα, θα έλεγα, ήταν μη αναμενόμενα προς το καλό. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Η προσέλευση των επισκεπτών πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. Πέρασαν τις πύλες της έκθεσης 412 διαφορετικοί, μοναδικοί επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Και μιλάμε, κύριε Πρόεδρε, για εμπορικούς επισκέπτες. Αυτό είναι το σημαντικό. Μιλάμε μόνο για εμπορικούς επισκέπτες. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Δουλέψαμε πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες, πραγματικά πάρα πολύ επαγγελματικά, θα έλεγα. Η ομάδα που υπάρχει μέσα στο Σύνδεσμο Γουνοποιών αλλά και εξωτερική συνεργάτη του Συνδέσμου είναι πραγματικά, κάνουν ένα έργο απίστευτο. Φάνηκε. Εμείς πριν την έκθεση τον τελευταίο καιρό λαμβάναμε τα μηνύματα. Βέβαια, κρατούσαμε πάντα μικρό καλάθι. Δεν θέλαμε να πούμε μεγάλα λόγια και να διαψευστούμε τα και να απογοητεύσουμε τους εκθέτες μας. Ευτυχώς πήγαν όλα πολύ καλά. Οι παραγγελίες πραγματικά δόθηκαν, έφυγαν από το εκθετήριο μέσα πάρα πολλά κομμάτια. Μπορώ να σας πω ότι σε τρεις ημέρες μόνο έμειναν μέσα στις τσέπες των εκθετών μας 2 εκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα. Δούλεψε η πόλη, δούλεψε ο νομός, δούλεψε η περιοχή μας, εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέρειες, δούλεψαν τα πάντα. Έχω πει επανειλημμένα ότι ο κλάδος της Γούνας δουλεύει προσθετικά προς την περιοχή και ποτέ ανταγωνιστικά. Χαιρόμαστε που βοηθάμε στην οικονομία, χαιρόμαστε που βοηθήσαμε τους επιχειρηματίες συναδέλφους. Νομίζω πραγματικά πήγανε όλα πάρα πολύ καλά. Βέβαια, μία έκθεση από μόνη της δεν φτάνει για να καλύψει αυτό το κενό που έχει μείνει, το μεγάλο κενό που έχει αφήσει η Ρωσία. Αλλά νομίζω, εν πάση περιπτώσει, έγινε πραγματικά μία πάρα πολύ καλή αρχή. Μήπως το δείτε να διοργανώνετε δύο φορές το χρόνο έκθεση Γούνας. Άλλωστε, υπάρχει και η δυνατότητα και το ενδιαφέρον και βέβαια προσφέρεται η Καστοριά. Κύριε Πρόεδρε, από πού ήταν οι εμπορικοί επισκέπτες? Οι εμπορικοί επισκέπτες πραγματικά ήρθαν λίγοι από παντού. Υπήρχαν Αμερικάνοι, υπήρχαν αρκετοί Ευρωπαίοι, υπήρχαν Κινέζοι, υπήρχαν και ο Κορεάτες, υπήρχαν Ρώσοι, παρόλο την απαγόρευση. Ήρθανε μέσω της Κωνσταντινούπολης οι Ρώσοι επιχειρηματίες. Μέσω Κωνσταντινούπολης ακριβώς και μέσω της Σερβίας, ναι. Υπήρχαν Τούρκοι, υπήρχαν Ιταλοί. Ήταν μια πάρα πολύ καλή επιτυχημένη έκθεση όσο αφορά και την επισκεψιμότητα και τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα δεδομένα και τις συζητήσεις που έχουμε, κύριε Πρόεδρε, αρκετά συχνά, η καλύτερη αγορά είναι αυτή της Ρωσίας. Ποια αγορά ακολουθεί? Προσπαθούμε να ανοίξουμε την αγορά της Νότιας Κορέας, η οποία είναι πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Σίγουρα μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά είναι η Αμερική. Νομίζω ότι του χρόνου και με την συνδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών, άλλωστε και οι άνθρωποι από το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν τρεις μέρες στο εκθετήριο όμως, γιατί συμβάλλουν και αυτοί πραγματικά και οικονομικά και με άλλους πόρους. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να στοχεύσουμε πάρα πολύ την Αμερική του χρόνου.
νομίζω είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, εσείς συνεχίζετε τις επαφές προκειμένου με επιχειρηματίες, προκειμένου να τους δείξετε το προϊόν που είναι μοναδικό. Βλέπουμε τώρα εικόνες από το γκαλά, κύριε Πρόεδρε. Ένα εξαιρετικό γκαλά και η νέα τάση της μόδας φέρνει φοβερά μοντέλα, πρέπει να πούμε. Νομίζω το γκαλά που διοργανώθηκε φέτος, πρέπει να πω ότι γίνεται για δεύτερη φορά μέσα στον εκθεσιακό χώρο. Μία φορά είχε γίνει επί του κ. Καλλισθένη, είναι η δεύτερη φορά που το κάναμε. Νομίζω πραγματικά η πασαρέλα που δημιουργήθηκε είναι άνευ προηγουμένου, είναι πραγματικά κάτι το απίστευτο. Δεν έχει γίνει ποτέ κάτι παρόμοιο. Τέτοια επίδειξη μόδας στην Καστοριά δεν έχει γίνει ποτέ. Νομίζω πραγματικά ότι αυτό που έγινε την πρώτη μέρα, τον γκαλά, συνετέλεσε πραγματικά πάρα πολλές επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να τις επισκεφτεί στις επόμενες ημέρες ο κόσμος. Μία διεθνή έκθεση έχει πολύ κόπο, να το πω έτσι απλά, για την διοργάνωση της. Αλλά χρειάζεται και οικονομική στήριξη. Σας βοήθησαν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσούκα, σε αυτή την προσπάθεια. Και ποιοι ήταν δίπλα σας όλο αυτό το διάστημα? Ναι, κοιτάξτε, πράγματι η περιφέρεια καταρχάς ήταν δίπλα μας, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δήμος Καστοριάς ήταν δίπλα μας. Ήταν δίπλα μας το Δημοπρατήριο, το μοναδικό Δημοπρατήριο πλέον από τη Φιλανδία, η Σάγκα. Νομίζω όλοι αυτοί βοήθησαν ο καθένας από την πλευρά του όπως μπορούσε να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα που έγινε. Βάζοντας ένα τίτλο στην φετινή 48η έκθεση, Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς, πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Θα τη χαρακτήριζα σαν την αρχή μιας νέας εποχής. Μιας νέας εποχής σε λόγω του COVID και όλων των προβλημάτων λόγω, ή και του πολέμου στην Ουκρανία. Λόγω των συνεχόμενων προβλημάτων, μία ο COVID, τώρα ο πόλεμος, νομίζω ότι το στίχημα για μας είναι αποδείξαμε ότι η Γούνα είναι εδώ, υπάρχει, δεν έχει όπως λένε αρκετοί την τάση να εξαφανιστεί, ίσα-ίσα ακριβώς το αντίθετο αποδείξαμε. Και αυτό είναι που κερδίσαμε. Το βασικότερο δεν είναι τα χρήματα που έμειναν. Το βασικότερο είναι τα χαμόγελα που επέστρεψαν πίσω στους επιχειρηματίες συναδέλφους. Αυτό είναι και το σημαντικότερο. Και όταν χαμογελάει ένας επιχειρηματίας, σημαίνει ότι πήγε καλά το οικονομικό κομμάτι. Έτσι, κύριε ακριβώς. Τσούκα, κύριε Πρόεδρε, δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Ξεκινήσατε για τον δημαρχιακό θόκο του Δήμου Καστοριάς. Ναι. Θα κάνετε κάποια επίσημη ανακοίνωση ονομάτων το επόμενο χρονικό διάστημα, το έχετε προσδιορίσει? Νομίζω ακόμη είναι λίγο νωρίς. Μετά τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές, νομίζω θα γίνουν όλα. Όλα βαίνουν καλά, έχουν πάρει τον δρόμο τους, είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Κάτι περισσότερο από 2 εβδομάδες απομένουν για την εκλογική αναμέτρηση, τις εθνικές εκλογές ή βουλευτικές, που θα αναδείξουν το επόμενο κοινοβούλιο, αλλά και ενδεχομένως την επόμενη κυβέρνηση, ανάλογα με τους συσχετισμούς δυνάμεων των κομμάτων. Οι προτεραιότητες και οι συζητήσεις εντείνονται. Βεβαίως, τα ζητήματα που απασχολούν και την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι αρκετά. Το κατά πόσον αυτά μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο, θα το σχολιάσουμε με τον Θεόφιλο Παπαδόπουλο που έχουμε στη σύνδεσή μας. Νομίζω ότι αυτές οι πολύ γρήγορες επισκέψεις πολιτικών ανά την εκλογική τους περιφέρεια μάλλον δεν βοηθούν στις συζητήσεις παρά μόνο στις φωτογραφίσεις. Τι λες, Θεόφιλε? Εννοείται. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Είναι επικοινωνιακό το παιχνίδι. Δεν είναι ουσιαστικό και δεν είναι πολιτικό. Εμείς το είχαμε πει, εγώ προσωπικά το πρότεινα μέσα από την τηλεόραση του Flash εδώ και πολύ καιρό, ότι θα προτιμούσα οι υποψήφιοι βουλευτές όλων των κομμάτων να αποφύγουν τις επισκεψιμότητες από χωριό σε χωριό, από καθενείο σε καθενείο, από εκδήλωση σε εκδήλωση και να ανοίξει ο καθένας από την πλευρά του 5 με 10 συγκεκριμένα θεματικά τραπέζια για διάφορα θέματα σύμφωνα με την περιοχή που βρίσκεται, για να μπορέσει να κουβεντιάσει με τους πολίτες, να δει τι φταίει, ποιοι είναι οι προβληματισμοί των πολιτών, και μέσα από αυτή τη διαδικασία, αν δεσμευτεί, να δεσμευτεί απέναντι στις τοπικές κοινωνίες ότι θα αγωνιστεί να επιληθούν
μια σειρά ζητημάτων και προβλημάτων στο βαθμό που μπορεί, έτσι. Αυτό ήταν πιο σοβαρό, είναι πιο ουσιαστικό, είναι πιο τίμιο και είναι και καθαρά πολιτικό. Αυτό δεν γίνεται. Πολύ σωστά ανέφερες ότι το να κάνουμε μια επίσκεψη, μια περιοδία η οποία μας πιέζει και χρονικά, γιατί πρέπει να προλάβουμε τα πάντα, να προλάβουμε όλα τα χωριά ανά τον νομό Κοζάνης και ανά τους άλλους νομούς και τη Δυτική Μακεδονία, δεν σου δίνει κάτι. Απλά δείχνει ότι εσύ πέρασες και από το τάδε χωριό. Και τι έγινε, και τι με αυτό. Σε βλέπουμε στην τηλεόραση, σε βλέπουμε, σε ακούμε στο ραδιόφωνο, σε διαβάζουμε από τον έντυπο τύπο. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουν μια διαφορετική χημεία, μια διαφορετική αισθητική. Αυτό που κατά τα προηγούμενα χρόνια επικρατούσε, ότι να δεν μας επισκέφθηκε, δεν ήθελε να μας δει στο χωριό να συζητήσει μαζί μας, να κρατήσω την κουβέντα. Αυτό που είπα, δηλαδή το θεματικό τραπέζι. Αλλά το δεν μας επισκέφθηκε, νομίζω ότι σε μερικές περιπτώσεις είναι και στοιχείο υπερβολής. Τώρα, αυτό που προέχει η Κωνσταντίνε, και πάνω απ' όλα πρέπει να μπει οπωσδήποτε σε άλφα-άλφα προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη, αν αυτή υφίσταται ή θα υπάρξει μια ημερήσια διάταξη από το σύνολο των υποψηφίων, είναι το ότι πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα για την ανάπτυξη και την πρόοδο της Δυτικής Μακεδονίας. Και στο καθένα νομό ξεχωριστά. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, Εορδαία, που είναι ένας μεγάλος δήμος, είναι ο δεύτερος μητροπολιτικός δήμος σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αν δεν ανοίξει αυτή η κουβέντα για την πρόοδο και την ανάπτυξη, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολιτικό προσωπικό ή ένα λεγόμενο πολιτικό προσωπικό το οποίο ενδιαφέρεται για το μέλλον και την προοπτική του τόπου. Και για να ανοίξει αυτό, το τονίζω για ακόμη μια φορά, πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουμε να συζητάμε, να κουβεντιάζουμε για την πόλη. Τι πόλη θέλουμε, πώς θέλουμε να είναι η πόλη της Κοζάνης, πώς θέλουμε να είναι η πόλη της Πτολεμαϊδας, πώς θέλουμε να είναι η πόλη της Καστοριάς, των Γρεβενών, της Γλώρινας, του Αμιντέου και ούτω καθεξής. Αυτές οι κουβέντες δεν έχουν ανοίξει. Δεν πρέπει να μείνουμε δηλαδή σε αυτό που κυριαρχούσε και κυριαρχεί και σήμερα ακόμη και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή δεν πρέπει να σταθούμε μόνο για τη γεωργία, για τη Γούνα, για τον τουρισμό. Πρέπει να ξεφύγουμε από κάποια πράγματα. Αυτά εκ των πραγμάτων θα τα κουβεντιάζουμε, εκ των πραγμάτων θα τα έχουμε μπροστά μας. Να μιλήσουμε κάποτε και για την γαστρονομία, δηλαδή να δούμε τι ρόλο παίζει η Εγνατία, τι ρόλο θα έπαιζε η γαστρονομική Εγνατία, να προσπαθήσουμε να προσθέσουμε στο υπάρχον φτωχό μας λεξιλόγιο και άλλες λέξεις πολύ πιο δυνατές, πολύ πιο ουσιαστικές, πολύ πιο αποτελεσματικές, οι οποίες αγγίζουν όλο το φάσμα της καθημερινότητας, ξεκινώντας από την κοινωνία και πηγαίνοντας στην οικονομία και όχι μόνο. Αυτά δυστυχώς απουσιάζουν παντελώς από τον πολιτικό λόγο και τον πολιτικό διάλογο αυτής της συγκεκριμένης προεκλογικής περίοδου. Μα θα μου βάλεις ένα ερώτημα. Προϋπήρχανε? Όχι βέβαια, απουσιάζανε και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Κανείς δεν τολμά να ανοίξει κουβέντες σοβαρές, γιατί κανείς δεν μπορεί, και κυριολεκτός αυτό, να δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι ειδικά σήμερα θα είναι πάρα πολύ απαιτητικοί. Και αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι αυτό που βλέπουμε σε επίπεδο πολιτικών συγκεντρώσεων, και μην ξεχνάμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και κεντρικές πολιτικές ομιλίες, ξεκινώντας βέβαια από το Σάββατο από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει 11 άρθρα, είναι ένα συμβόλαιο νίκης το χαρακτήρισε, ένα συμβόλαιο το οποίο πραγματικά αναφέρεται, και εδώ δεν βλέπουμε και τεράστιες διαφορές με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρεται κύρια στην αύξηση του κατώτατου μισθού, αναφέρεται σε θέματα υγείας, αναφέρεται σε θέματα που έχουν σχέση με την εκ νέου κρατικοποίηση της ΔΕΗ, δηλαδή ότι η ΔΕΗ θα περάσει εκ νέου στο δημόσιο έλεγχο και θα κρατικοποιηθεί μέσα από μια αύξηση του μεταφορικού κεφαλαίου στην οποία θα συμμετέχει το κράτος. Αναφέρεται στην εκ νέου κρατικοποίηση των νερών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ζητήματα τα οποία οι πολίτες θέλουν να τα ακούσουν. Οι πολίτες θέλουν να έχουν δεσμεύσεις. Τώρα, όταν αυτό λέγεται από τον πρόεδρο και επικεφαλή της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, τον Αλέξη τον Τσίπρα, καταλαβαίνεις ότι είναι και δεσμευτικό. Αυτό λοιπόν το περιβάλλον που πρέπει και έπρεπε ήδη να είχε θεσμιστεί στη Δυτική Μακεδονία και σε κάθε νομό ξεχωριστά, έπρεπε να ήταν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει ο κάθε νομός να ήταν στο τραπέζι, στα θεματικά τραπέζια των υποψηφίων μαζί με τους πολίτες. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν και η μεγαλύτερη προσφορά αυτών που σήμερα κατέρχονται υποψήφοι στον πολιτικό στίβο και ζητούν από όλους εμάς
να τους υποστηρίξουμε μέσα από την ψήφο μας. Δυστυχώς αυτό δεν το βλέπω. Και δεν το βλέπω στο σύνολο, δεν το βλέπω στο μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή εκτιμώ ότι ένα ποσοστό της τάξης του 90% ίσως και λίγο περισσότερο δεν το έχει αυτό το κομμάτι. Το φοβάται αυτό το κομμάτι και δεν πρόκειται να το αποκτήσει αυτό το κομμάτι. Είπες για τις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών με έναρξη, με αφετηρία την πρώτη επίσκεψη πολιτικού αρχηγού που είναι ο Αλέξης Τσίπρας το Σάββατο το βραδάκι στις 7 στον κεντρικό πεζόδρομο της Κοζάνης. Έχει ήδη διανεμηθεί και το ανάλογο δελτίο τύπου Παύλα Ανακοίνωση. Είναι πια επίσημη αυτή η είδηση και βεβαίως υπάρχει και την επόμενη μέρα έχουμε την επίσκεψη του Νίκου του Ανδρουλάκη και από ό,τι φαίνεται και η Νέα Δημοκρατία θα κάνει την αντίστοιχη επίσκεψη 14 ή 15 του Μαΐου του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Εντείνονται και κάτι ακόμα που πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα και πρέπει να το τονίσουμε είναι ότι είπα ότι πρέπει να ανοίξουν θεματικά τραπέζια. Και γιατί το είπα αυτό? Γιατί η Κοζάνη βίωσε πολλά προβλήματα και κυρία στον χώρο της υγείας. Επί σειρά ετών υπήρχε ένα τεράστιο έλλειμμα, ένα τεράστιο κενό σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό. Το νοσοκομείο Κοζάνης είχε τεράστιες ελλείψεις σε επίπεδο ιατρικού προσωπικού και σε επίπεδο νοσηλευτικού. Τα νοσοκομεία στη Δυτική Μακεδονία ουσιαστικά ήταν προβληματικά έξω και πέρα από τα κτηριακά τα οποία πλην του νοσοκομείου της Πτολεμαΐδας και των Γρεβενών κτηριακά τα υπόλοιπα νοσοκομεία νοσούν και έχουν τεράστια προβλήματα και δυστυχώς δεν έχουμε μέχρι και σήμερα σοβαρές πολιτικές να τα αντιμετωπίσουμε. Το θέμα της υγείας έπρεπε να είναι το α σε α προτεραιότητα. Έχεις ακούσει κάποιον πλην του Θοδωρή Καρυπίδη να μιλάει για την υγεία? Και αυτό που με κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι επειδή διετέλεσε για πρώην Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, δεν βγάζει μπροστά τις πολιτικές που έχει υλοποιήσει το διάστημα της θητείας του από το 2014 μέχρι το 2019. Γιατί μέχρι σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, και το λέω αυτό, έτσι, και δεν είναι υπερβολή, είναι μια πραγματικότητα και προκαλώ τον οποιοδήποτε, αν μπορεί να το αφισβητήσει, να το αφισβητήσει, ότι δεν είχαμε ποτέ μα ποτέ στη Δυτική Μακεδονία ένα σοβαρό υγειονομικό χάρτη. Δηλαδή, ποια είναι η εικόνα του τομέα υγείας στη Δυτική Μακεδονία μέσα από ένα σοβαρό υγειονομικό χάρτη. Επιμερών του Θοδωρή Καρυπίδη, αυτός ο υγειονομικός χάρτης, με τον τότε υπεύθυνο αντιπεριφερειάρχη, τον Σταύρο τον Γιαννακίδη, μπήκε σε μια τροχιά υλοποίησης. Επιμερών Θοδωρή Καρυπίδη, είχαμε και τα μπόνους που δοθήκανε στους επικουρικούς γιατρούς οι οποίοι δεν ερχόντουσαν στη Δυτική Μακεδονία, δεν ερχόντουσαν να στελεχώσουν τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί δεν ήταν και δεν είναι έτσι μια πρόκληση θετική προς αυτούς και αναγκάστηκε μέσα από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία να τους δώσει ένα μπόνους των 500 ευρώ για να καλύψει όλα αυτά τα κενά. Σήμερα που αυτά τα κενά υφίστανται και βλέπεις ότι υπάρχουν και ίσως σε μεγαλύτερη μορφή, κανένας δεν ανοίγει μια τέτοια κουβέντα. Γιατί δεν κλείσανε αυτές οι τρύπες, γιατί δεν κλείσανε αυτά τα προβλήματα? Νομίζω ότι κάποτε κάποιοι πρέπει να τα πούν αυτά. Νομίζω ότι πρέπει ο Θοδωρής ο Καρυπίδης με το επιτελείο του αυτά να τα βγάλει μπροστά και να τα έχει σαν φάρμα προτεραιότητα. Ο κόσμος αυτά θέλει. Όπως επίσης και κάποια άλλα. Βλέπεις ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων αυτά δεν τολμά να τα αγγίξει. Και ξέρεις γιατί? Για τον απλούστατο λόγο. Γιατί δεν μπορεί να δεσμευτεί για αυτά. Αυτά τα ορίζουν οι εκ της Αθήνας. Όταν πηγαίνεις στο κέντρο, εκεί μπαίνεις σε ένα διαφορετικό τρυπάκι, σε μια διαφορετική λογική. Ότι εκεί δεν θα κάνεις πολιτική, κύριε μου, βουλευτά της Δυτικής Μακεδονίας, δεν ξέρω ποιο είναι το όνομά σου. Εκεί θα είσαι πολύ προσεκτικός και θα είσαι τυπικός στις εκάστοτε εντολές του κόμματος, στα κομματικά κελεύσματα. Η ακεραιότητα και το δόγμα της ακεραιότητας του κόμματος είναι υπεράνω όλων αν θέλεις να έχεις συνέχεια. Σε διαφορετική περίπτωση θα πας σπίτι σου. Αυτό είναι, Κώστα. Καθαρά πράγματα. Αυτό πρέπει να σπάσει. Αυτή η ασκήμια πρέπει να τελειώνει. Σίγουρα πάντως θα συμφωνήσω ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει πραγματικά να κουβεντιάζουμε για τα μείζωνα θέματα και όχι για τα ελάσσονα και για τις επικοινωνιακές πολιτικές που δυστυχώς και σε αυτές τις εκλογές είναι στην πρώτη γραμμή. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι την 31η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
στο ύπεθρο. Στην περίπτωση που θα δούμε κάποιο καπνό ή εστία φωτιάς, να ειδοποιήσουμε αμέσως τις αρχές, κυρίως την πυροσβεστική. Βεβαίως, στο αστικό περιβάλλον, στους οικισμούς, αλλά και στις πόλεις όπου υπάρχουν ακάλυπτοι χώροι, πρέπει να καθαριστούν με ευθύνη των ιδιοκτητών. Και αυτό τονίζει με βίντεο που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο Δήμος Κοζάνης. Χρειάζεται λοιπόν να προχωρήσουμε στους καθαρισμούς των χόρτων, των ακάλυπτων χώρων, προκειμένου, ακόμη και αν προκύψει εστία φωτιάς, να μην μεταδοθεί με μοιραία αποτελέσματα. Έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος από την 1η Μαΐου και λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, με το άρθρο 266 του 5037 του 23 και την πυροσβεστική διάταξη του 23, ο Δήμος Κοζάνης, όπως και όλοι οι Δήμοι, είναι υποχρεωμένοι να επιβάλλουν πρόστιμα στους μη συμμορφούμενους συμπολίτες μου. Εγώ προσωπικά, σαν Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, θα παρακαλέσω τους συμπολίτες μου να συμμορφωθούν με τις νέες διατάξεις, γιατί σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι πολύ πολύ άβολο και δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τα πρόστιμα που είναι δυστυχώς κατ' ελάχιστον 200 ευρώ. Να τονίσω το ιδιαίτερο ότι εάν ο συμπολίτης μας συμμορφωθεί εντός 10 ημερών, το πρόστιμο θα εκπέσει κατά 50% ή το μίνιμουμ θα είναι 100 ευρώ. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε θα πάμε θέατρο. Στον ξεχωριστό βασιλιά είναι ο τίτλος του έργου που η θεατρική ομάδα Παρέα ανεβάζει σε σχολικές μονάδες, στα σχολεία της περιοχής. Την διασκευή και επιμέλεια του έργου έχει η δημοσιογράφος Δώρα Σαλβέρα, η οποία μίλησε στην Κατερίνα Μαρκοπούλου. Δώρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καθώς κάτι νέο ετοιμάζει το Θέατρο Παρέα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι, Κατερίνα, καλησπέρα και σε σένα και στους τηλεθεατές. Το Θέατρο Παρέα συμπληρώνει ένα χρόνο δράσης και το γιορτάζει με μια νέα θεατρική παράσταση για παιδιά, τον Ξεχωριστό Βασιλιά. Ο Ξεχωριστός Βασιλιάς είναι μια ξεχωριστή ιστορία, βασισμένη στο παραδοσιακό παραμύθι που όλοι γνωρίζουμε, ο Βασιλιάς με τα γαϊδουρινά αυτιά, και αναφέρεται στην αποδοχή του εαυτού μας, στο σεβασμό προς τους άλλους, στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Και ο λόγος που επιλέξαμε αυτό το παραμύθι είναι γιατί, όπως γνωρίζουμε, δυστυχώς η εξωτερική εμφάνιση, η καταγωγή, η διαφορετική άποψη αλλά και η διαφορετικότητα είναι κάποια στοιχεία που οδηγούν στον εκφοβισμό, στον αποκλεισμό και στις διακρίσεις ανάμεσα στα παιδιά, και αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά τώρα τελευταία στα σχολεία. Στο παραμύθι μας λοιπόν διαπραγματευόμαστε όλα αυτά τα πράγματα και κυρίως βλέπουμε τη στιγμή που έρχεται η ώρα ο βασιλιάς να αποκαλύψει το μυστικό του και έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια. Βλέπουμε ποια είναι η αλήθεια που βλέπουν οι γύρω του και τι συμβαίνει όταν ο ίδιος αποδέχεται τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται την αξία του. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τις νέες ηλικίες, όλες αυτές τις ηλικίες του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, που τα παιδιά πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν αλλιώς τους διαφορετικούς συμμαθητές τους. Οπότε νομίζω ότι θα αρέσει και φυσικά έχει πολύ γέλιο, έχει μουσική, έχει χρώματα και είναι και μια διαδραστική παράσταση που θα αρέσει πολύ στα παιδιά. Μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση για τα παιδιά με τον Ξεχωριστό Βασιλιά, με πολλά μηνύματα που περνάνε μέσα από τη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση, γιατί εδώ βλέπουμε τα περιστατικά βίας που έχουμε το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον δημοσιοποιούνται στα σχολεία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σε πολλές των περιπτώσεων μια εκρηκτική κατάσταση. Έχεις την διασκευή αυτής της παράστασης και βέβαια την θεατρική προσαρμογή. Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, σε ποια σχολεία θα πάτε, ποια παιδιά θα δουν αυτές τις παραστάσεις? Θα πάμε στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά προς το παρόν στο Δήμο Κοζάνης. Μετά θα ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι. Εμείς ξεκινάμε από 15 Μαΐου και τελειώνουμε όταν τελειώνουν και τα σχολεία. Τα σχολεία μας καλούν όσα ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους αυτή την παράσταση και εμείς ανταποκρινόμαστε και πηγαίνουμε στο χώρο των σχολείων αυτή τη φορά. Είναι μια διαδικασία που δεν την είχαμε ξανακάνει.
στο δικό τους χώρο, εκεί που λειτουργούν τα παιδιά, θα είναι πολύ πιο όμορφο και καλύτερο να νιώσουν όλο αυτό μέσα από την θεατρική παράσταση. 15 Μαΐου η πρεμιέρα. Mm-hmm. Επειδή έχεις εμπειρία από την συμμετοχή σου σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και την επαφή με τα παιδιά, πώς βλέπουν αυτές τις παραστάσεις και τι σας ρωτάνε κυρίως μετά το τέλος της? Τα παιδιά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούν όλες αυτές τις παραστάσεις. Γενικά το θέατρο για τα παιδιά είναι ένας μαγικός κόσμος που ανοίγεται μπροστά τους. Και φυσικά το κάθε παιδί μετά, επειδή πολλά παιδιά από τα σχολεία που έρχονται να μας δουν ή που πάμε, μας στέλνουν τις ζωγραφιές τους, διαπιστώνει κανείς ότι το κάθε παιδί λαμβάνει τόσο διαφορετικά πράγματα μέσα από την παράσταση. Ας πούμε, θα ρωτήσουν τι θα κάνει μετά ο βασιλιάς, ή ξέρω εγώ, στο Αηδόν του Αυτοκράτου, άρα πριν ζωγράφιζαν πράγματα που εμείς δεν τα είχαμε παρατηρήσει ότι είναι τόσο σημαντικά για την ψυχολογία τους. Και όμως τα παιδιά παίρνουν πράγματα από τις παραστάσεις που οι ενήλικες μερικές φορές δεν τα αντιλαμβάνονται. Αυτό είναι ξεχωριστό και μαγικό στο θέατρο, η αλήθεια είναι. Να μας παρουσιάσεις και τους συντελεστές της παράστασης, την θεατρική παρέα. Βεβαίως. Είναι ο Δημήτρης ο Συνδουκάς, ο Τάκης ο Συνδουκάς, όλοι το γνωρίζετε. Είναι η Νίκη η Πλιάκη, που τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε μαζί. Και θα είναι και η Στέλλα Ιζίκου, που επίσης τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε. Είναι μια παράσταση ευέλικτη. Τα παιδιά γνωρίζουν πώς είναι οι θεατρικές παραστάσεις και ειδικά οι παιδικές. Επομένως, νομίζω ότι όλοι έχουμε να κερδίσουμε από τέτοιες παραστάσεις. Και φυσικά, Κατερίνα μου, να πω ότι τα θεατρικά μας εργαστήρια συνεχίζουν να λειτουργούν με τον Κώστα τον Κωσικόπουλο, που είναι ο εμψυχωτής των θεατρικών εργαστήριων. Υπάρχει συμμετοχή στα θεατρικά εργαστήρια? Ενδιαφέρον από τα παιδιά να συμμετέχουν? Υπάρχει συμμετοχή. Βλέπουμε ότι αυτό που δυσκολεύει είναι το δύσκολο πρόγραμμα που βάζουμε εμείς οι γονείς στα παιδιά μας, με φροντιστήρια, αγγλικά, δραστηριότητες, όλα αυτά. Παρόλα αυτά, τα παιδιά θέλουν να έρθουν στο θέατρο, θέλουν να έρθουν κοντά σε αυτόν τον κόσμο. Και νομίζω ότι τώρα το καλοκαίρι θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα, γιατί ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών θα δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν περισσότερα παιδιά το θέατρο. Δώρο, θα συνεχίσετε τις παραστάσεις και το καλοκαίρι σε κάποια ανοιχτά θέατρα στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνουν οι Δήμοι? Ναι, θα συνεχίσουμε. Έχουμε ήδη συζητήσει με κάποιους Δήμους και με κάποιους φορείς και θα βγάζουμε πρόγραμμα συνεχώς για το πού μπορεί να μας δει κάποιος το καλοκαίρι και πού μπορεί να δει αυτή την ξεχωριστή παράσταση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να διασκεδάσουν οι μικροί μπόμπυρες και βέβαια να λάβουν αυτά τα μηνύματα που βγάζει η συγκεκριμένη θεατρική παράσταση, ο ξεχωριστός βασιλιάς. Δώρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.